Καθημερινά δοκιμάζεται. Όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχουν τα νοικοκυριά σήμερα να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, μία από τις οποίες είναι και η ΔΕΗ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Ξέρετε, το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι μία πολυτέλεια. Είναι ένα αναγκαίο αγαθό στο οποίο όλοι ανεξαιρέτως έχουν δικαίωμα πρόσβασης. Αυτό τουλάχιστον εξασφάλιζε μέχρι σήμερα ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ. Ήδη όμως, με τις σημερινές συνθήκες, γινόμαστε μάρτυρες απαράδεκτων φαινομένων, τουλάχιστον στην περιοχή μου, και δεν νομίζω να αποτελεί εξαίρεση. Βλέπουμε προϊσταμένους δημόσιων υπηρεσιών να επιδεικνύουν εξαιρετική αναλγησία, προβαίνοντας σε διακοπές ρεύματος χωρίς προειδοποιήσεις, ακόμα και σε νοικοκυριά με ασθενείς που έχουν απόλυτη ανάγκη μηχανικής υποστήριξης, και παρατηρούμε εργαζόμενους να παρακάμπτουν την αλληλεγγύη προς τους συμπολίτες τους υπό το φόβο μιας τιμωρητικής απόλυσης. Κανιβαλιστικές πρακτικές, όπου ο εργαζόμενος, για να μην χάσει τη δουλειά του, αναγκάζεται να γίνει αυτός ο οποίος θα κόψει το ρεύμα σε ανήμπορους συνανθρώπους τους, συνταξιούχους, μικροεπαγγελματίες, την ώρα που κάποιοι άλλοι χαίρουν ασυλίας. Όλα αυτά ενώ η ΔΕΗ είναι ακόμα κατά το ίμιση κρατική. Φανταστείτε ποια θα είναι η αντιμετώπιση αυτού του 30% των καταναλωτών που θα αναγκαστούν να περάσουν στην εξ ολοκλήρου ιδιωτική μικρή ΔΕΗ που πάτε να δημιουργήσετε. Μας λέτε, κύριε της κυβέρνησης, ότι οι ευάλωτοι, φτωχοί καταναλωτές δεν θα θυγούν από την ιδιωτικοποίηση και ότι το κοινωνικό τιμολόγιο θα συνεχίσει να υπάρχει. Ότι είναι μια κυβερνητική πολιτική αυτό και όχι μια επιχειρηματική πολιτική. Η κυβερνητική σας πολιτική όμως έχει αυτή τη στιγμή αφήσει 300.000 οικογένειες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οι τριμερείς επιτροπές που συστήσατε τον προηγούμενο Νοέμβρη δεν λειτουργούν. Σας φέρνω παράδειγμα από τον νομό μου και πάλι, όπου η συγκεκριμένη επιτροπή δεν έχει συνεδριάσει ποτέ. Η ύπαρξη αυτής της επιτροπής έχει γίνει άλλο ένα εργαλείο στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης για άσκηση μικροπολιτικής, και το λέω με πλήρη επίγνωση αυτό. Πώς λοιπόν τη στιγμή που μια κυβέρνηση αφήνει νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, αφήνει πολίτες σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας, πώς μπορεί η κατάσταση να μην επιδεινωθεί όταν τον έλεγχο θα έχει αναλάβει η ιδιωτική πρωτοβουλία? Από πότε στον καπιταλισμό η ιδιωτική πρωτοβουλία ενδιαφέρεται για το εύζην των ανθρώπων περισσότερο από την κερδοφορία της, μη διστάζοντας να θυσιάσει ακόμη και ανθρώπινες ζωές προς όφελος των κερδών της? Η απάντηση είναι ποτέ. Μας λέτε επίσης ότι έχετε τη δημοκρατική νομιμοποίηση για να προχωρήσετε στο ξεπούλημα της ΔΕΗ. Αυτό γιατί? Ποιο ρωτήσατε? Μήπως στις προεκλογικές σας δεσμεύσεις υπήρχε κάτι τέτοιο βάσει το οποίο σας ψήφισε ο ελληνικός λαός? Και αν είναι έτσι, γιατί φοβάστε τότε τόσο πολύ το δημοψήφισμα? Θα έπρεπε εσείς να το επιζητείτε και όχι να κρύβεστε πίσω από κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Στην Επιτροπή πάντως, όπου παρουσιάστηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, μίλησαν όχι για νομοτεχνικές βελτιώσεις, αλλά για πλήρη απόσυρση του νομοσχεδίου. Σημαντικότερο όμως όλων, η συσπήρωση της κοινωνίας, των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας, του Αμίντεου, της Φλόρινας και της Μεγαλόπολης, ενάντια στο ξεπούλημα της μικρής ΔΕΗ. Αντίθετα, η δική σας απάντηση στην άρνηση του ξεπολύματος από την κοινωνία ήταν η επιστράτευση των εργαζομένων. Πόσες ακόμα επιστρατεύσεις έχετε σκοπό να κάνετε? Έχετε κάνει τόσες όσες δεν έχουν γίνει τα τελευταία 35 χρόνια στη χώρα μέχρι την εποχή των μνημονίων. Τόσος είναι ο αυταρχισμός σας και τόση η αγωνία σας για να παραμείνετε στην εξουσία. Εμείς, από τη μεριά μας, συντασσόμαστε με τους εργαζόμενους όταν ανακοινώνουν πως βρίσκονται σε κατάσταση επιστράτευσης επειδή αντιστάθηκαν στα σχέδια της μνημονιακής κυβέρνησης. Συντασσόμαστε μαζί τους όταν λένε ότι ο αγώνας τους πήρε πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Εκδώσατε κακήν κακό σε ένα ΦΕΚ, το οποίο αναφέρει πως η παρατηνόμενη απεργία των εργαζομένων στις εταιρείες ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ και ΔΔΕ ΑΕ ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια τάξη και δημόσια υγεία λόγω της παρατηνόμενης αδυναμίας ομαλής ηλεκτροδότησης της χώρας και της εξαυτής έκθεσης των καταναλωτών και ιδίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού σε σοβαρούς κινδύνους υγείας. Αυτά είπατε. Ο ισχυρισμός είναι ψευδής και ανυπόστατος. Σας έχουμε ήδη αντικρούσει.
Έχουμε δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι τίθεται μείζον θέμα για τον κύριο Μανιάτη ψευδούς βεβαίωσης, αλλά και για τον κύριο Πρωθυπουργό. Απαιτούμε άμεσα άρση της αντισυνταγματικής και παράνομης επιστράτευσης των εργαζομένων στη ΔΕΗ, στον ΑΔΜΙΕ και στον ΔΕΔΙΕ. Γιατί είναι η κυβέρνηση αυτή που καταξεκολούθησε παρανομή και κανείς άλλος. Γνωρίζετε ότι νομοθετείτε ενάντια στην κοινωνική πλειοψηφία, γι' αυτό και καταφεύγετε σε μεθοδεύσεις και στον αυταρχισμό. Μας λέει η κυρία Βούλτευση, η εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Στη δημοκρατία οι νόμοι και οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να την χάνουν το σεβασμό όλων και το δημόσιο συμφέρον προέχει. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του δικαστηρίου για τις καθαρίστριες. Φαίνεται πως για την κυβέρνηση η δημοκρατία σημαίνει επιλεκτικό σεβασμός των αποφάσεων των δικαστηρίων κατά το δοκούν. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ καλούμε τον ελληνικό λαό να κάνει υπόθεσή του το θέμα του ξεπουλήματος της δημόσιας επιχείρησης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, να αντισταθεί, γιατί ο κατήφορος αυτός δεν έχει τέλος. Μετά τη ΔΕΗ έρχονται οι Αιγιαλοί, μετά έρχεται κάτι άλλο και μετά κάτι άλλο. Είναι υπόθεση όλων μας, εντός και εκτός Κοινοβουλίου, να το σταματήσουμε. Ευχαριστώ.